Έχουμε τον κύριο Αντωνίου να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Αντωνίου, τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Αγαπητού, καλημέρα. Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε αν έχουμε τελικά απάντηση, αν έγινε κάτι χθες βράδυ σε σχέση με τη Chevron. Όχι, θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε ένα ευαίσθητο σημείο. Εμείς θέλουμε να υλοποιηθεί η συμφωνία του 19 και να προχωρήσει το έργο. Εμείς θέλουμε το συντομότερο να έρθει το φυσικό αέριο, να αξιοποιήσουν το φυσικό αέριο, και ο διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης, η στρατηγική μας, είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να φέρουμε κυπριακό αέριο, φθηνό αέριο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα το χρονοδιάγραμμα που βάσει αριθμών ενώ και ημερολογιακό έληξε χθες δεν έχει κάποια σημασία, μας λέτε, γιατί η διαπραγμάτευση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Χθες ακούσαμε τον Υπουργό της Ενέργειας που είπε ότι θέλουμε να κάνουμε μια κατάσταση win-win. Το win-win σημαίνει ότι θα πρέπει λίγο να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να βάλουν νερό στο κρασί τους. Πόσο νερό μπορούμε να βάλουμε στο κρασί μας και τι είδους νερό θα είναι αυτό από την δικιά μας την πλευρά? Εμείς θέλουμε να τιμήσουμε τη συμφωνία που έχουμε με την κοινοπραξία. Ναι. Η συμφωνία του 2019 προβλέπει τα εξής. Να γίνει μία γεώτρηση, αυτή ήταν υποχρέωση της εταιρείας. Μάλιστα. Την οποία υποχρέωση έχει υλοποιήσει. Η δεύτερη υποχρέωση της εταιρείας ήταν να υποβάλει τεχνοοικονομική μελέτη. Το δεύτερο αυτό ορόσημο δεν έχει υλοποιηθεί. Και ενώ η εταιρεία θα έπρεπε να αρχίσει την υλοποίηση της τεχνοοικονομικής μελέτης, ήρθε και ζήτησε αλλαγές στην αρχική σύμβαση του 19. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια ουσιαστική αλλαγή, την οποία δεν μπορούμε να δεχθούμε ελαφρά την καρδία. Γι' αυτόν ακριβώς είμαστε στη διαπραγμάτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνει ένα βήμα προς τα πίσω από τη μία πλευρά και από την άλλη, ούτως ώστε η συμφωνία να υλοποιηθεί. Τώρα, το βήμα πίσω από ποια πλευρά θα γίνει, από εμάς? Θα είναι αμοιβαία τα βήματα, κυρία. Μάλιστα. Κυρία, και θα αφορούν βασικά το οικονομικό κομμάτι. Όλα καταλήγουν στο οικονομικό. Α, στο τέλος της ημέρας όλα εκεί πάνε, ναι, σωστά, ναι. Ναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς, η οικονομία ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα. Σε πολιτικό επίπεδο, εμείς θα δώσουμε ό,τι μπορούμε για να υπηρετηθεί η στρατηγική που σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ούτε στο πολιτικό επίπεδο, ούτε και στο οικονομικό επίπεδο, μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα πίσω, διότι θέλουμε ακριβώς να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με αυτό το δύο επίπεδα. Ναι, με αυτό το βήμα πίσω σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, γιατί όλα καταλήγουν εκεί, χάνουμε κάτι ουσιαστικό ως Κύπρος και βάσει με τη συμφωνία που έχουμε με κυρία Αντωνίου. Μπορεί να δώσουμε κάτι για να κερδίσουμε στο τέλος αυτό που σας είπα, να έχουμε φυσικό αέριο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς θα μετρήσουμε το όφελος που θα έχουμε στο τέλος του project. Ναι. Άρα εκεί εστιάζεται η προσοχή μας. Εμείς θέλουμε να τιμήσουμε την υπογραφή μας. Θέλουμε να υλοποιηθεί η συμφωνία με τους όρους που σας περιέγραψα προηγουμένως. Mm-hmm. Δεν εγκλωβιζόμαστε σε κόκκινες γραμμές, όμως αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια διαπραγμάτευση με ένα στρατηγικό μας συνεργάτη. Εμείς τους βλέπουμε ως στρατηγικούς μας συνεργάτες και εκείνοι το ίδιο. Ναι. Εάν θα γίνουν βήματα προς τα πίσω, πρέπει να είναι αμοιβαία τα βήματα αυτά. Δεν μπορεί να είναι μονοπλευρά. Άρα θα ζητήσετε και από... Ναι, άρα θα πρέπει να γίνει και από τις δύο πλευρές μας. Λέτε, εσείς είστε σε θέση να κάνετε ένα βήμα πίσω. Το θέμα είναι να δούμε τι μπορεί να δώσει και η Chevron, έτσι ώστε να επιτευχθεί επιτέλους αυτή η συμφωνία. Το ορίσατε σε κάποιες μερικές μέρες, από ό,τι κατάλαβα, επιπλέον. Ναι. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι.
η οποία, εντάξει, κρατάει λίγο πίσω την κυβέρνηση από την άποψη ότι αλλιώς ήταν τα χρονοδιαγράμματα, αλλιώς ήταν οι προβλέψεις και οι βλέψεις που είχαμε σε αυτό το κομμάτι, που είναι πάρα πολύ κύριο και κέριο. Και από την άλλη, και στο τέλος της ημέρας, σε αυτό που είπατε για το φυσικό αέριο ως φυσικό αέριο να έχει και την αξία που είχε πριν από 10-15 χρόνια, για παράδειγμα. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Ακριβώς. Γι' αυτό έχει χαθεί χρόνος πολύ στα τελευταία χρόνια. Ναι. Και εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο το συντομότερο. Εάν να βαγίσει η συνεργασία με την κυροπραξία, σημαίνει αρχίζουμε από την αρχή και θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που το απευχόμαστε. Mm-hmm. Το ίδιο όμως απεύχεται και η άλλη πλευρά, διότι έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα για αξιοποίηση ενός τεμαχίου, το οποίο έχει αρκετές προοπτικές. Συνεπώς, να σας το πω έτσι και λίγο κοινικά, ούτε η μία πλευρά θέλει να φύγει η άλλη, mm-hmm. ούτε η άλλη θέλει να χάσει το συνεργάτη της. Άρα, αυτό που είπε χθες ο Υπουργός Ενέργειας είναι όλη η ουσία, είναι μια κατάσταση αμοιβαίου ωφέλους, win-win, και τώρα γίνεται διαπραγμάτευση, ο καθένας θα δώσει και θα πάρει.